Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πασίγνωστο άλμπουμ με πολλές άγνωστες όμως στοιχείες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Ας πούμε για το ίδιο το άλμπουμ πρώτα. Είναι ένα αριστούργημα με ένα εξώφυλλο το οποίο είναι αριστουργηματικό επίσης. Η δουλειά του εξώφυλλου είναι από τον Νίλ Φουτζίτα. Ο Νίλ Φουτζίτα έφτιαχνε εξώφυλλα τέλη του 50, αρχής του 60 για την Κολούμπια. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον που πραγματικά πολύ δεν το ξέραν. Ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία που δεν γνωρίζουμε για αυτό το άλμπουμ? Πρώτα απ' όλα ο ρυθμός. Ο ρυθμός στη jazz, στην τυπική πλειοψηφία των δίσκων, είναι 4-4. Εδώ Μπρούμπεκ, έχοντας ακούσματα από πολλούς φορ καλλιτέχνες και avant-garde καλλιτέχνες της εποχής, όχι πολύ γνωστούς, κάνει μια καινοτομία. Βάζει 5/4, ειδικά στο Time 5, και 9/4 στο Blue Rondo La Turque. Είναι ένας άνθρωπος που δεν παίζει με τους κανόνες. Και όπως είχε πει ίδιος, εμένα με ενδιαφέρει να σουιγκάρω. Ένας άνθρωπος που φανταστικός μουσικός που δεν ήξερε να διαβάζει νότες, ως παρασυγκά φαίνεται. Πάντα λειτουργούσε με το αυτί, πάντα είχε τη διάθεση να σουιγκάρει σε οτιδήποτε έκανε. Και γι' αυτόν τον λόγο, για τον ίδιο λόγο όμως που κάνει κάτι το εξαιρετικό και πρωτότυπο, δεν είναι αρεστός από τους κριτικούς. Η κριτική όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ, πήρε κάκιστες, το βαθμολογήσανε με κάκιστες βαθμολογίες. Παρ' όλα αυτά, ο διευθυντής Κολούμπια, ο Λίμπερσον, εκείνη την εποχή, αποφάσισε να βγει με όλα τα ρίσκα που περιείχε η κακή κριτική. Οι κακές προϋπάρχουν κριτικές. Οι πωλήσεις απέδειξαν ότι και οι δύο είχαν δίκιο. Και ο Λίμπερσον που έπαιρνε να βγει το άλμπουμ και το ότι παρόλες καινοτομίες που έχει στο ρυθμό δεν αποτελούν τροχοπέδι, αλλά το κάνουν να πουλήσει όσο κανένας άλλος δίσκος τζαζ. Ποια είναι η προσφορά λοιπόν του Μπρούμπεκ, εκτός από το ότι μας είχε ένα τόσο υπέροχο άλμπουμ, όπως και πολλά άλλα? Η προσφορά είναι στο ρυθμό. Η jazz από τότε που γεννήθηκε, από το ragtime, από τα τέλη του εμφυλίου και μέχρι το 40, είχε πολλούς καινοτόμους και ανθρώπους που δουλέψαν πάνω της, όπως ο Monk, ο Charlie Bird, ο Dizzy Gillespie και πολλοί άλλοι, στα θέματα της αρμονίας. Μετά έρχεται ο μεγάλος Duke Ellington και βάζει μια δομή σε όλα αυτά. Η έκδοση είναι πάλι Sounder Productions, κορυφαία δουλειά όπως πάντα, και στο mastering και στην ποιότητα του εξωφύλου και στην αναπαραγωγή του artwork. Στο πιστόφυλλο έχουμε τα liner notes, τα οποία μας δίνουν εξαιρετικές πληροφορίες για τη μουσική του δίσκου, για τις ιδιαιτερότητες του δίσκου και για την ιστορία των καλλιτεχνών και του δίσκου στην εποχή που έγινε. Καλό θα είναι γενική συμβουλή μου, πριν ακούσουμε οποιοδήποτε δίσκο, ειδικά jazz, να ρίχνουμε μια ματιά σε αυτό. Θα μας βοηθήσει καλύτερα στην κατανόηση αυτού που ακούμε και θα μας βοηθήσει με άπειρες πληροφορίες. Τέλος πάντων, αυτό επίσης είναι ένα δώρο που μας το κάνει η Arnold Productions, μιας και για να μπει αυτό, είναι ξεχωριστά δικαιώματα που πληρώνονται στα liner notes. Και μην ξεχνάμε ότι αυτοί που τα γράφανε μέχρι το 62 είναι μεγάλοι δισκοκριτικοί και μουσικολόγοι, οι οποίοι πληρωνόντουσαν μεγάλα ποσά, βέβαια με την ανάλογη δουλειά που κάνανε για να κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε καλό θα είναι να είναι ζητούμενο σε κάθε πανέκδοση που παίρνουμε στο πιστόφυλλο να υπάρχουν τα liner notes, εφόσον αυτά έχουν γραφτεί και υπάρχουν